Ευχαριστώ. Συζητάμε λοιπόν και ψηφίζουμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που είναι γνωστό εδώ και 6 τουλάχιστον μήνες στον ελληνικό λαό και στους δανειστές. Δημιούργησε μεγάλες αντιρρήσεις στους δανειστές, προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις και στο κλείσιμο της αξιολόγησης. Αυτή είναι η αλήθεια. Προκάλεσε όμως και ένα πολύμηνο και επίπονο διάλογο για πρώτη φορά κυβέρνηση και φορέων μέσα σε ένα τοπίο που διαμόρφωναν οι συνεχείς και σημαντικές κινητοποιήσεις του λαού μας. Είναι ένα νομοσχέδιο που παραποιήθηκε και διαστρεβλώθηκε συνειδητά από τα ΜΜΕ όσο κανένα άλλο. Κάθε μέρα, επί 6 μήνες, οι χαμηλοσυνταξιούχοι που στηρίζουν το 50% των ελληνικών οικογενειών ακούγανε ότι κόβονται οι συντάξεις τους. Στόχος ήταν και είναι να τρομοκρατηθούν τα λαϊκά στρώματα, η μεγάλη δεξαμενή της φτώχειας που εσείς δημιουργήσατε επί 5 χρόνια, και να πιστούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα, τους πρόδωσε και σας νοιάζει. Ποτέ άλλοτε δεν στήθηκε ένα τόσο μεγάλο δημόσιο ψέμα με τόση ομοφωνία, συνοχή και διάρκεια. Όμως Κυριακή σήμερα κοντή γιορτή και οι παραλογισμοί τελειώνουν. Αν θέλαμε να κόψουμε τις συντάξεις χρειαζόμασταν 6 μήνες για να το κάνουμε. Δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την πεπατημένη, γρήγορη, fast track οδό που είχατε διδάξει 11 φορές. Οριζόντιες περικοπές 11 φορές για να φτάσει ο μέσος όρος των συντάξεων από 1.200 ευρώ σε 800 ευρώ. Με πλήρη σιωπή, συνενοχή με τα ΜΜΕ, χωρίς διαρροές, με εξαιρετική ταχύτητα, με νομοσχέδια έτοιμα από το εξωτερικό και τόσο κακομεταφρασμένα που δεν έβγαζες νόημα. Οι δανειστές όμως έβγαζαν νόημα, τα είχαν γράψει και ήταν ικανοποιημένοι. Αυτό το μάθημα πράγματι δεν το μάθαμε. Είμαστε ανίκανοι σε αυτό, όπως είμαστε ανίκανοι να εκτελέσουμε τα συμβόλαια της διαπλοκής στην ενημέρωση, ανίκανοι για απολύσεις και μειώσεις μισθών, ανίκανοι να παραδώσουμε τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία στους αετωνίχηδες, να διατηρήσουμε το σύστημα των πελατειακών σχέσεων στο δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, να έχουμε τις στρατιές μετακλητών που είχατε. Ας μιλήσουμε με νούμερα. Εμείς με αυτό το σημερινό νόμο έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν φύγονται οι σημερινές και μελλοντικές συντάξεις του 87% των μισθωτών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, του 90% των αυτοαπασχολούμενων, του 99,4% των αγροτών. Γιατί μιλάτε ακριβώς εσείς? Τη Δευτέρα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος θα παρουσιάσει στο Eurogroup με τα πιο αδιάστατα στοιχεία αυτό που και οι ίδιοι δανειστές ο ένας μετά τον άλλον ομολογούν. Η χώρα τήρησε τις δεσμεύσεις της. Η αξιολόγηση λαμβάνει τέλος και πρέπει να μπούμε στη διαπραγμάτευση του χρέους. Το χρέος που επί 5 χρόνια θέλατε πιστοποιητικά βιωσιμότητα. Βιωσιμότητας, αυτά ζητάγατε. Αυτοί ήσασταν. Όμως επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ποιες ήταν οι δεσμεύσεις της χώρας, τις οποίες ψήφισε η Βουλή το καλοκαίρι, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι. Διότι εδώ τίθεται ένα μείζον θέμα πολιτικής αξιοπιστίας και φερεγγιότητας. Ψηφίσατε λοιπόν το καλοκαίρι ένα νόμο με ονοματεπώνυμο, τον 4316, ένα νόμο που δεν ονομαζόταν όταν σωτηρία της χώρας, είχε άρθρα, το ψηφίσατε επί της αρχής και επί των άρθρων, είχε 13 άρθρα τα οποία περιείχαν επώδυνα μέτρα, αυτά ψηφίσατε ένα-ένα, και θα πω 7 από αυτά. Ενοποίηση όλων των ταμείων σε ένα ταμείο, το ψηφίσατε. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ ως το Δεκέμβριο του 19, το ψηφίσατε. Συνέχιση της φορολόγησης της ίσπραξης του ΕΜΦΙΑ, το ψηφίσατε. Φορολόγηση 20% για το 16, 26% για το 17. Άμεση φορολόγηση ενοικίας
ηλικίων, το ψηφίσατε, και αύξηση. Αναμόρφωση εισφοράς αλληλεγγύης, το ψηφίσατε. Μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ. Σήμερα τα ίδια αυτά άρθρα τα καταψηφίζετε. Ποιος είναι λοιπόν αφαιρέγγυος και αναξιόπιστος μέσα σε αυτή την αίθουσα? Ποιος έβαλε την προβιά του προβάτου και περιφέρεται ανερυθρίαστα? Ποιος πετάει την αξιοπρέπεια της χώρας στα σκουπίδια? Εσάς θα εμπιστευτεί ο λαός. Η καθυπερβολή ένταση μέσα αυτή την αίθουσα, οι απερίγραπτες ύβρις, η ομαδική απώλεια μνήμης αποκαλύπτει ένα και μόνο φόβο. Το φόβο ότι η αξιολόγηση θα κλείσει θετικά υπέρ της χώρας και θα γυρίσουμε σελίδα, γιατί όλη σας η στρατηγική επενδύει στην προσδοκία της αποτυχίας. Γι' αυτό και αποφεύγετε επιμελώς να καταδικάσετε τις παράλογες απαιτήσεις του Δουνουτού. Μήπως ενδόμηχα εύχεστε το ετεροχρονισμένο κράτα Δουνουτού, γιατί καήκαμε? Διότι κάπως έτσι φαντάζεστε ότι ανοίγει ο δρόμος για την επάνωδο στις καρέκλες της εξουσίας, τις οποίες συνηθίσατε 40 χρόνια και είναι οδυνηρό να τις αποχωριστείτε. Με αυτή την προσδοκία ομογενειοποιείτε το ανομοιογενές και σπαρασόμενο εσωκομματικό σας τοπίο. Εκεί βρίσκεται η διαφορά μας. Δεν θέλετε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, να έχει διαπραγμάτευση η διαπραγμάτευση τέλος επωφελές για την Ελλάδα, γιατί όλη η στρατηγική σας επενδύεται στην προσδοκία της αποτυχίας. Με αυτό, γι' αυτό το λόγο ταυτίζεστε με τις πιο πιστοδρομικές πολιτικές δυνάμεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Δουνουτού. Αυτή η στάση σας βέβαια δεν είναι καινούρια. Την ίδια επιδείξατε και την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου του 2015. Την ίδια και στις τελευταίες εκλογές είσαμε σήμερα. Τότε επιφανείσαν στελέχη, καλούσαν τους πολίτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες. Σημερινοί πρόεδροι κομμάτων σε συνέντευξη σε γερμανική εφημερίδα καλούσαν τους δανειστές να μην υποχωρήσουν και παράλληλα καλούσαν την κυβέρνηση να υπογράψει ό,τι τις παρουσίαζαν, όπως έκαναν και οι ίδιοι επί 5 χρόνια. Η αγωνία σας, μήπως η χώρα μας βγει κερδισμένη μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον και τους περιορισμούς που επιβάλλει, πηγάζει από το γεγονός ότι όλες σας οι προβλέψεις αποδείχθηκαν ευσεβείς πλην όμως μάταιοι πόθοι. Είχατε προβλέψει δημοσιονομική αποτυχία με υψηλό πρωτογενές έλλειμμα. Διαψευστήκατε. Είχατε προβλέψει βαθιά ύφεση. Διαψευστήκατε. Είχατε προβλέψει κυβερνητική κρίση. Ακόμα την περιμένετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό ή πιο σωστά το συνταξιοδοτικό που συζητάμε σήμερα είναι ο ένας πυλώνας του συστήματος κοινωνικής προστασίας, του συστήματος δηλαδή με το οποίο η κοινωνία μας προσπαθεί να φροντίσει ώστε οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα να έχουν στήριξη δύσκολες καμπές της ζωής τους, τα γεράματα, την αρρώστια, την ανεργία, την αναπηρία. Αυτό το σύστημα στην Ελλάδα οικοδομήθηκε χωρίς σχέδιο, αναξιοκρατικά, πελατειακά. Είναι ένα σπάταλο, άδικο, αναποτελεσματικό σύστημα. Τι κάνατε τα χρόνια, τα 5 τελευταία της κρίσης? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Το μόνο που μπορέσετε να σκεφτείτε ήταν περικοπές, χωρίς ωστόσο να βελτιώσετε τη βιωσιμότητά του. Ο λόγος είναι σαφής. Φάνηκε στην περίφημη έκθεση Σπράου, στο σχέδιο για Νίτσι, που κάθε τόσο εκθιάζεται και στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, προημερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή. Θέλετε ιδιώτες στο ασφαλιστικό σύστημα. Το σύστημα δηλαδή θέλετε που υπάρχει στη ΣΥΠΑ, στη Βρετανία, που οδήγησε σε απώλειες συντάξεων και που τώρα στη Γερμανία όλο το κομματικό σύστημα συζητάει πώς θα το ξεφορτωθεί. Κρύβεται ότι θέλετε ιδιωτική ασφάλιση και μήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν τα ταμεία δεν μαζεύουν τα απαιτούμενα χρήματα, το κράτος δεν συμπληρώνει, σημαίνει αυτό. Δηλαδή, σε νούμερα, πόσο είναι σήμερα η συνταξιοδοτική δαπάνη? 30 δις.
πόσο συμπληρώνει το κράτος, 17,6 δις. Δηλαδή αυτό θα κόβατε. Και λέτε όλες αυτές τις υπερφύελες καταστάσεις τόσο καιρό. Είναι αυτό που ψηφίζουμε εμείς εδώ σήμερα ένα καλό σύστημα? Στις κρατούσες συνθήκες που εσείς δημιουργήσατε επί 5 χρόνια και φέρετε πλήρη ευθύνη για αυτά, για αυτές, είναι ένα σύστημα με ταξικήμερο ληψία, υπεραδυνάτων, δίκαιο, με ενιαίους κανόνες που δεν επιτρέπει εξαιρέσεις και δεν έχει παραθυράκια. Κύριοι συνάδελφοι, αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας που ψηφίζουμε σήμερα του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Ο άλλος είναι το σύστημα υγείας και ο τρίτος είναι το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, αυτό για το οποίο έχω την ευθύνη. Είναι βαριά η ευθύνη που έχω, γιατί πού φέρατε την πρόνοια εσείς αρχές του 2015 που εμείς παραλάβαμε? Στον πάτο της Ευρώπης, δαπάνες συνολικά 2,2% του ΑΕΠ. Στον πάτο των 28 που έχει μέσο όρο 4,1% του ΑΕΠ. Ξέρετε τι περιλαμβάνει αυτό? Περιλαμβάνει οικογενειακά επιδόματα. Τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη γι' αυτό. Αυτό μας παραδώσατε. Προστεί τα κροκοδίλια δάκρυα σήμερα. Περιλαμβάνει επιδόματα αμαία ατόμων με αναπηρία. Φτάνουν πάλι τα δάκρυα σήμερα για τα άτομα με αναπηρία. Εσείς τους φτάσατε εκεί. Όλα τα επιδόματα φοροαπαλλαγών. Τι κάναμε μόλις ήρθαμε? Με απόλυτη διαφάνεια, κοινά εισοδηματικά κριτήρια σε όλη τη χώρα. Δώσαμε 270 εκατομμύρια σε 400.000 οικογένειες για ένα χρόνο. Κάρτα ενίκιο ρεύμα. Πείτε μας, ευθέως, βγάλτε τα, ανακοινώστε τα. Με ποιες διαδικασίες και σε ποιους ακριβώς δώσατε τα 500 εκατομμύρια του πρωτογενούς πλεονάσματος που δώσατε? Σε ποιους ακριβώς? Γιατί εμείς ξέρουμε πλέον σήμερα ότι το δώσατε πελατειακά, καθαρά, σε συγκεκριμένες ομάδες. Γι' αυτό σήμερα δεν τη θυμάται κανείς. Όχι πάντως με εισοδηματικά κριτήρια, και εσείς ξέρετε ακριβώς. Θα αλλάξουμε όλο το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας με νέο σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης που θα βάλει τέλος στην πολυνομία και κακονομία. Το ενιαίο αυτό σύστημα θα έχει 3 επίπεδα. Το πρωτοβάθμιο, εκεί θα υπάρχουν ανοιχτές δομές προστασίας και επιδόματα και προγράμματα. Ενιαίο ηλεκτρονικά συστήματα μητρών ωφελούμενων, φορέων, προγραμμάτων, τα οποία θα υπάρχουν στα κέντρα κοινότητας. Γι' αυτό δεν τα ψηφίσατε, γιατί αυτό που θέλετε δεν είναι να πηγαίνει ο ωφελούμενος στο κέντρο κοινότητας και να έχει όλη την γκάμα αυτών που μπορεί να πάρει, αλλά να κάνετε μονίμως τους πολιτικούς μεσάζοντες. Αυτό επιθυμούσατε, αυτό σας τελείωσε. Σας τελείωσε, κυρία με Φωτίου, τα κέντρα κοινότητας. Κυρία Φωτίου, να ολοκληρώνω, σας παρακαλώ. Δύο λέξεις. Στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, τέρμα τα ιδρύματα με τις τεράστιες περιουσίες, με 60 ρακένδιτους γέρους που δεν τους στρέφεται, με τεράστιες περιουσίες και 30 μήνες απλήρωτοι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό. Τελειώνει εδώ και αυτό. Το τριτοβάθμιο επίπεδο, και εδώ τελειώνω. Η αποϊδρυματοποίηση, τι κάνατε γι' αυτό? Απολύτως τίποτα. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη στην αποϊδρυματοποίηση. Θα αλλάξουμε τους χρόνους αναμονής στην υιοθεσία, τους χρόνους παραμονής στα ιδρύματα. Θα εντάξουμε στην κοινωνία και την εργασία όλους όσους μπορούν. Αμαία, άτομα με νοητική στέρηση, ηλικιωμένους. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, τέρμα οι ελπίδες επανόδου στην εξουσία. Να το ξέρετε. Ξεκίνησε μια μεγάλη ιστορία. Παρά τις μεγάλες δεσμεύσεις και τις δυσκολίες, τα πράγματα θα αλλάξουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.